Θα καλησπερίσω σε αυτό το σημείο στο δελτίο μας έναν μεγάλο κριτικό καλλιτέχνη που έχει συνεργαστεί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο κύριος Χαράλαμπος Γαργανουράκης είναι μαζί μας. Κύριε Γαργανουράκη, καλησπέρα. Κατανοώ ότι είναι μια δύσκολη στιγμή για σας. Βεβαίως είναι μια δύσκολη στιγμή. Νομίζω ότι έχω κάνει τα περισσότερα χρόνια από πολλούς καλλιτέχνες που έχει συνεργαστεί, γιατί μόνο στην Αθήνα έκανα 20 χρόνια. Μαζί, μόνο μαζί, και μετά και από μέχρι και φέτο που είχε έρθει εδώ πέρα μια φορά, μαζί είμαστε, τον συνόδευα και εγώ, γιατί ήταν λίγο έτσι, δεν ήταν καλά και πάντα με έπαιρνε παρέα όταν ένιωθε άσχημα. Τέλος πάντων. Θυμάστε κάτι έτσι πολύ έντονα από αυτή την τελευταία σας συνάντηση, σας είπε κάτι που το κρατάτε σαν φυλαχτό λοιπόν πλέον? Κοίτα, εγώ τον είδα εδώ πέρα γιατί είχε πέσει, είχε χάσει 50 κιλά, δεν ξέρω πόσα ας πούμε, γιατί ήταν λίγο παχωλός και ήρθε εδώ πέρα και τον εγνώρισα. Και δεν μου φάνηκε καλό το σημείο αυτό. Δηλαδή κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν μου είπε ότι έχει καρκίνο και αυτά, αλλά εγώ κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τι είναι εκείνο που έχετε... Ναι, ολοκληρώστε, συγγνώμη. Ναι. Τι είναι εκείνο που θυμάστε πολύ έντονα από τη συνεργασία σας μαζί του? Ξαναλέω, ένας μεγάλος μουσικοσυνθέτης, το γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από όλους μας. Έχουμε κάνει συνευλίες σε όλο τον κόσμο, έχουμε πάει μαζί. Στην Αυστραλία, στην Αμερική, έχουμε γυρίσει δεν ξέρω πόσα μέρη, ας πούμε, που έχουμε πάει. Έχουμε κάνει, μπορεί να είναι χιλιάδες συναυλίες. Δεν είναι μια, δυο, πέντε και εκατό. Πόσα χρόνια, δηλαδή εγώ 40 χρόνια τώρα συνεργαζόμαστε. Τι να πρωτοθυμηθώ και τι να πω. Οι συναυλίες βέβαια στο Ηρώδιο είναι αξέχαστες, εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχουμε πάει και... Ήταν μια χρονιά που γυρίσαμε 2-3 άτομα μόνο, ο μικρή ορχήστρα, και τραγουδούσε ο ίδιος. Μια χρονιά το θυμούμαι, δεν το ξεχάσω ποτέ μου. Και εκείνο το οποίο έλεγε για την Κρήτη, όπου βρισκόταν, τι σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί ξέρουμε ότι την Κρήτη την είχε στην καρδιά του σε πρώτη θέση. Ναι, ήταν πάντα, ας πούμε, μιλούσαμε για την Κρήτη και ερχόταν και συχνά. Ερχόταν και συχνά στην Κρήτη. Ήταν και ο πατέρας όταν ζούσε, ας πούμε, και η μητέρα του, ας πούμε, θυμάμαι. Πήγαινε συχνά. Την αγαπούσε πάρα πολύ την Κρήτη. Η Ιεράπετρα ειδικά δηλαδή ήταν, μπορεί να έχει γεννηθεί στο Ηράκλειο, αλλά έχει μεγαλώσει εκεί πέρα. Και αυτά ήτανε κριτικός, έτσι, φανατικός. Έχει αφήσει μια σπουδαία παρακαταθήκη, κύριε Γαργανουράκη, ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Τεράστιο έργο. Ας πούμε, η καλύτερα τραγούδια που έχει αφήσει είναι ένας θησαυρός, ας πούμε, ατελείωτο. Και δεν σίγουρα... ξέρω πόσα τραγούδια έχει γράψει, αλλά είναι από τους μεγαλύτερους συνθέτες που έχει βγάλει ο τόπο μας. Έτσι. Και είναι και περήφανη η Κρήτη που είναι τέκνο της. Κύριε Γαργανουράκη, σας ευχαριστώ πολύ γιατί ανταποκριθήκατε άμεσα στο κάλεσμά μας, παρότι καταλαβαίνω ότι σας έχει στοιχήσει αυτή η απώλεια. Για τον Γιάννη Μαρκόπουλο τώρα, τόσα χρόνια συνεργάτης, συγκλονισμένος είμαι βέβαια και εγώ, λέω και δημόσια τα συλληπιτήρια στους κύριους του, στη γυναίκα του, στην κόρη του, σε όλους τους ειδικούς του. Λυπάμαι πάρα πολύ και θα τον σκέφτομαι για πάντα. Κύριε Γαργανουράκη, σας ευχαριστώ και πάλι θερμά που ήσασταν μαζί μας στο Δελτίο της Κρήτη TV.